Αν τα κορμιά είναι μαχαίρια, οι δεσμοί έχουν δύο δρόμους. Ή να γίνουν διπλές λεπίδες ή να καταλήξουν σε ξυφομαχίες. Βέβαια, στην περίπτωση των διάσημων και δοξασμένων του περίεργου πλανήτη που λέγεται Hollywood, υπάρχει και ένας τρίτος δρόμος. Να μην πιαστούν τα κορμιά ή τα μαχαίρια καλά και να χωριστούν γρήγορα. Και σε κάποιες περιπτώσεις, όσο διάσημα για αν είναι αυτά τα κορμιά και τα πρόσωπά τους, κάποιοι δεσμοί τους δεν μας μένουν στο μυαλό ούτε για 5 λεπτά. Βρήκαμε μερικούς από τους πιο απίθανους και απρόσμενους δεσμούς αστεριών του Hollywood που λίγοι ξέρουν και ακόμη λιγότεροι θυμούνται. Πρώτα απ' όλα, η Λίζα Κούντρου και ο Κόναν Ομπράιαν. Η Φίβη από τα Φιλαράκια, λοιπόν, πριν γίνει μια από τις διασημότερες ξανθιές του πλανήτη, πέρασε ένα διάστημα με τον μετέπειτα νέο άρχοντα των βραδινών σόου της αμερικάνικης τηλεόρασης, αλλά παρότι και οι δύο είναι έξυπνοι, με πολύ χιούμορ και συνομήλικοι, δεν έδεσαν και προτίμησαν να μείνουν δυο καλοί φίλοι. Όταν μετέπειτα έγιναν πλούσιοι και διάσημοι, ο Μεν καλούσε στην εκπομπή του τη ΔΕ για συνέντευξη και εκείνη του έδινε έξυπνες απαντήσεις για να θυμηθούν τα παλιά. Η Μισελ Γουίλιαμς πάλι, που όλοι θυμούνται ως σύζυγο του αδικοχαμένου Heath Ledger, teenager star ήταν πριν δύο δεκαετίες, παίζοντας τον Dawson's Creek και με έναν αντίστοιχο πιτσιρίκο star, έζησε τα πρώτα της σκεπτήματα και όπως αποκαλύπτεται εκ των υστέρων και κάτι παραπάνω. Ο Jeremy Jackson ήταν ο τυχερός, ο γιος του Mitch Buchanan δηλαδή από το Baywatch, που πλέον τριγυρνάει μεταξύ τηλεόρασης και κλινικών αποτοξίνωσης και αποκάλυψε στον Howard Stern πως η Μισελ ήταν το κορίτσι με το οποίο μάθαιναν μικροί τα μυστικά του έρωτα. Το θέμα είναι βέβαια τι άλλο έμαθαν έκτοτε στη ζωή τους. Η January Jones πάλι, που τα είχε το μακρινό 1998 με τον Άστον Κούτσερ, πριν αυτός γίνει δηλαδή ο κύριος της κυρίας Demi Moore, η κουκλάρα του Mad Men, πολύ τον ευχαριστεί τον πρώην της που ελάχιστη θυμούνται, γιατί αυτός την έκανε, λέει, να βρει κίνητρο και να κάνει καριέρα. Όταν της είπε πως δεν θα καταφέρει τίποτα ως ηθοποιός. Μίλησε το ταλέντο, σαν να πούμε δηλαδή. Από τα πλέον άγνωστα και απίθανα ζευγάρια ήταν μια φορά και έναν καιρό η Τίλα Τεκίλα και ο Μπίλι Κόργαν. Η αμφιφιλόφιλη πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών με την έκλειτη ζωή ήταν στα μέσα της δεκαετίας του 90 το κορίτσι του μεγαλομέτωπου τραγουδιστή των Smashing Pumpkins. Και η ερώτηση όλων ήταν γιατί Μπίλι, αγόρι μου. Ακόμα πιο παλιά τώρα, το μακρινό 1989, όταν η Κριστίνα Applegate ήταν η απόλυτη φαντασίωση των Αμερικανών ως Kelly στο Παντρεμένο με Παιδιά, πήγε σε κάποια βραβεία του MTV με έναν όμορφο πιτσιρικά που τον έλεγαν Brad Pitt. Αλλά ήταν τόσο ντίβα τότε που γύρισε σπίτι με άλλον άντρα. Το ζευγάρι που γνωρίζονταν από έφηβη δεν έγινε ποτέ σοβαρός δεσμός και χρόνια μετά, όταν ο Brad έγινε ο πιο ποθητός άντρας στον κόσμο, η Κριστίνα ζήτησε συγγνώμη λέγοντας πως δεν ήθελε η ιστορία που τον ξέχασε τα βραβεία να γίνει ποτέ γνωστή. Και αφού φτάσαμε στα 80s, πόσοι θυμούνται ότι ο Tom Cruise ήταν για ένα φεγγάρι ζευγάρι με τη Cher, η οποία τον περνάει 16 χρόνια για να μην ψάχνετε κομπιουτεράκια. Είχαν γνωριστεί σε ένα φιλανθρωπικό χορό στο Λευκό Οίκο, έβγαιναν για λίγους μήνες και χώρισαν φιλικά χωρίς πολλές φανφάρες. Βέβαια, έστω και χρόνια μετά, η Cher πάντα λέει έναν καλό λόγο για τον Tom, όπως για παράδειγμα κάποτε στην όπρα αποκάλυψε πως θα μπορούσε να είναι ένα τρομερό ρομάτζο γιατί εγώ ήμουν τρελή και παλαβή μαζί του. Αλλά εκείνος, παρότι ήταν ο πιο αξιαγάπητος άντρας που φαντάζεσαι, ήταν ακόμα πολύ μικρός. Για εκείνη εννοούσε μάλλον. Όχι γενικά. Ένα άλλο ζευγάρι που πέρασε και δεν ακούμπησε και λόγω διαφοράς ηλικίας ήταν ο Lance Armstrong με την Katie Olsen. Ναι, ο 7 φορές νικητής του γύρου της Γαλλίας, που νίκησε τον καρκίνο δηλαδή, με μία εκ των δίδυμων αδερφών που έβγαλα λεφτά ως παιδούλες και πλέον τα ξοδεύουν ως ενήλικες. Τους χώριζαν 15 χρόνια και εκατοντάδες εκατομμύρια μίλια κουλτούρας. Αλλά παρόλα αυτά, ένα μεθυσμένο βράδυ σε ένα ξενοδοχείο, δύο μπουκάλια κρασί και μερικές ημέρες ξέφρενων ρυθμών έγιναν γνωστά, αλλά δεν έμειναν και στην ιστορία. Ο Μόμπι πάλι, ο γκουρού των ηλεκτρονικών beat στα 90s και τα Zeros, έκανε πάρα πολλούς να ζηλέψουν όταν έβγαινε με την Natalie Portman. Καιρό μετά τη λήξη της όμως, είπε για τη σχέση τους: «Υποθέτω πως στα μάτια κάποιων ανθρώπων οι nerds μπορεί να μοιάζουν ελαφριώς sexy. Και ως nerd είμαι πολύ χαρούμενος να απολαμβάνω τα αποτελέσματα αυτού του πράγματος. Αλλά σε ό,τι αφορά τη σχέση μου με την Natalie, αυτό με έκανε στόχο πολλών nerds και στενής παρακολούθησης. Δεν μπορείς να βγαίνεις με τη μαμά του Luke Skywalker και να μην σε μισούν γι' αυτό». Ο George Clooney πάλι με τη Lucy Liu έβγαιναν για λίγο το 2000, αλλά ήταν εξαιρετικά μυστικοπαθής γύρω από αυτό και όταν τελείωσε κανείς δεν το πήρε είδηση. Ο θρύλος λέει πως ξαναδοκίμασαν πάλι το 2005 μετά από ένα γεύμα και μια περιπέτεια σε μια λιμουζίνα, αλλά ούτε και αυτό είχε καμιά μεγαλύτερη τύχη. Αντιθέτως, το 2005 ο Keanu Reeves και η Diane Keaton έζησαν ένα απρόσμενα δημόσιο και ανοιχτό ρομάτζο παρά τα 19 χρόνια της διαφοράς τους, ίσως βέβαια και γιατί συμπροταγωνιστούσαν μαζί στο Something's Gotta Give.
πιο άγνωστη για απρόσμενη σχέση που έμαθε το Hollywood πάντως ήταν αυτή της Emma Thompson με τον Hugh Laurie, τον περίφημο Dr. House, που τα είχαν τον καιρό που ήταν φοιτητές στο Cambridge, αλλά όταν ξαναβρέθηκαν σε ένα επεισόδιο του House μετά από πάρα πολλά χρόνια, είχαν άπειρες ιστορίες να θυμούνται στα παρασκήνια.